Γεια σας. Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι μιλούν τα αγγλικά ως πρώτη ή ως δεύτερη γλώσσα και εκατοντάδες εκατομμύρια άλλοι ως τρίτη ή τέταρτη γλώσσα. Κάποιες χώρες όμως φημίζονται ιδιαίτερα για την ικανότητα του πληθυσμού τους να μάθει και να μιλάει αγγλικά. Ποιες είναι αυτές? Πάμε να δούμε το σημερινό Data Corner. Ποιες είναι οι χώρες λοιπόν των οποίων οι πολίτες μιλούν καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα τους? Ο δείκτης EF, EPI για την γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά, υπολογίζεται σε ετήσια βάση μέσω συγκέντρωσης αποτελεσμάτων εξετάσεων από εκατοντάδες χιλιάδες ενήλικες σε 100 χώρες του κόσμου. Συνολικά 2,2 εκατομμύρια ενήλικες έλαβαν το τεστ το 2019. Με βάση αυτό το δείκτη έγινε η κατανομή των χωρών. Ποια είναι η πρώτη και καλύτερη? Η Ολλανδία με 652 μονάδες, για να ακολουθήσει η Δανία με 632, η Φιλανδία με 631, κατόπιν και πάλι οι σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία με 625 μονάδες, η Νορβηγία με 624 μονάδες, μετά η Αυστρία με μία μονάδα λιγότερη, 623, η Πορτογαλία με 618, η Γερμανία με 616, το Βέλγιο με 612 και τη δεκάδα κλείνει η Σιγκαπούρη με 611. Πού είναι η Ελλάδα, θα αναρωτηθεί κανείς, και με βάση τη συγκεκριμένη μέτρηση η χώρα μας βρίσκεται με 578 μονάδες στην 21η θέση της κατάταξης των 100 χωρών, μια θέση που της εξασφαλίζει τον χαρακτηρισμό υψηλής γλωσσικής ικανότητας, πάνω από χώρες όπως η Γαλλία, όσο και η Ιταλία, όσο και η Ισπανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η ηλικιακή ομάδα 26 έως 30 ετών είχε τις καλύτερες επιδόσεις με 517 μονάδες κατά μέσο όρο, ενώ η Ευρώπη προπορεύεται με απόσταση μάλιστα στη λίστα με τις Ηπείρους με 550 μονάδες έναντι 497 της Ασίας, 492 της Αφρικής, 480 της Λατινικής Αμερικής και 441 της Μέσης Ανατολής. Αυτό ήταν το Data Corner και αυτής της εβδομάδας. Συνεχίστε να μας στέλνετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και θα είμαστε μαζί σας την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή σας μέρα!